ίσως να ήταν πολύ, πολύ, πολύ λίγοι και να αισθανόντουσαν πολύ, πολύ χαμηλού επίπεδου μπροστά μου. Ίσως να νιώθανε κόμπλεξ. Θα δοθεί εντύπωση ότι αφήνουμε λεωφορεία με σοβαρό πρόβλημα να κυκλοφορούν. Όχι, δεν αφήνουμε κανένα λεωφορείο με σοβαρό πρόβλημα να κυκλοφορήσει. Τελεία. Ζήσε την περιπέτεια στους δρόμους της Αθήνας. Απόλαυσε τη μαγεία της φωτιάς. Μπες σε ένα αστικό λεωφορείο και ζέστανε την ψυχή και το σώμα σου. Εθέλ. Ο χάρος Εθέλ. Όσον αφορά τη μη επέκταση στην πυρόκληκτη και πολυπαθή περιοχή της Αιγιάλιας των ευεργετικών μέτρων για τις επιχειρήσεις που προβλέπονται στις ΠΟΛ. Τι είναι η ΠΟΛ, δεν ξέρω. Να το γράφει το αναλυτικό. Είπαμε να τα γράφουμε σε τομογραφίες, να συνόμαστε και μεταξύ μας. Εντάξει. Είχα. Βέβαια, με λεφτά μπήκα νομική. Έχεις λεφτά. Στη νομική Αθηνών που δεν έκανα ό,τι φροντιστήριο παρά μόνο ένα μήνα στο Μπελεζίνη. Ήμουν πλούσιος. Ξέρω τώρα. Σοβαρά μιλάς. Λεφτά έχεις. Εμείς από τη Σάμμο λοιπόν. Λεφτά έχεις τώρα. Τι λες τώρα, ρε. Σηκώνεται με τα προβλήματα. Ο Κουτσουδότης, ο Δήμαρχος Μαραθοκάμπου που μπήκε στο χημικό της Αθήνας που ήταν Τσοπάνης ο πατέρας του, είχε λεφτά. Ο Κώστας ο Παπαγεωργίου που ήταν παπάς ο πατέρας του. Και έπαιρνε μια και 60, είχε λεφτά. Δεν το ξέρω. Ο πατέρας του Μανώλη του Κάρλα, που είναι νομάρχης της Σάμμο και ήταν γιατρός και μάζευε ελιές, είχε λεφτά. Πιο σιγά. Μη σηκώνεις ατμό πρωί. Σοβαρά λογείς. Μη σηκώνεις ατμό. Σοβαρά μιλάς. Δεν τους ξέρω τους κυρίους. Α, εγώ τους ξέρω όμως. Δεν πειράζει λοιπόν. Και να προσέξεις πολύ καλά αυτό που λες. Πιο απ' όλα. Κλείσε την πόρτα, αγόρι μου, σου παρακαλώ πολύ. Κάνει ρεύμα εδώ μέσα, το καταλαβαίνεις.